Μία από τις μεγαλύτερες φυτείες κάναβης που έχουν βρεθεί τους τελευταίους μήνες στα Χανιά εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές στο Γαβαλοχώρι από Κορώνου. Σε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση που άρχισε στις 3 τα ξημερώματα και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εκρίζωση 1.020 δενδρυλίων που ήταν στο στάδιο της συγκομιδής. Τα δενδρύλια ύψους πάνω από 2 μέτρων εντοπίστηκαν σε περιοχή με πλούσια βλάστηση κοντά στο νεκροταφείο του χωριού. Παιδιά, τριάδες και τα δένουμε. Η φυτεία ήταν αναπτυγμένη σε 3 επίπεδα και κρυμμένη σε δασόδη έκταση. Ωστόσο, βρισκόταν σε μικρή απόσταση από τον επαρχιακό δρόμο του Γαβαλοχωρίου. Στο σημείο, οι αστυνομικοί βρήκαν λιπάσματα που χρησιμοποιούσαν οι καλλιεργητές και συσκευασίες από τρόφιμα, δείγμα της συνεχούς παρουσίας τους στο χώρο μέχρι και πριν από λίγες ώρες. Η επιχείρηση εκρίζωσης των δενδρυλίων κάναβης άρχισε τις πρώτες πρωινές ώρες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της ΟΠΚΕ και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων. Το πρωί στη φυτεία έφτασε και προσωπικό της υπηρεσίας σήμανσης στο πλαίσιο των ερευνών που είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των χασισοκαλλιεργητών. Τα κέρδη που θα αποκόμιζαν οι καλλιεργητές υπολογίζονται σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εκτιμάται δε ότι ενδεχομένως και σήμερα να σχεδίαζαν τη συγκομιδή, καθώς τα δενδρύλια ήταν σε πλήρη ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, γερό χτύπημα στην εμπορία και διακίνηση σκληρών ναρκωτικών ουσιών πέτυχαν οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου με τη σύλληψη ενός 48χρονου Αλβανού, την ώρα που έπαιρνε από καβάντζα ηρωίνη σε μορφή βράχου βάρους 1.055 γραμμαρίων. Αξιοποιώντας πληροφορίες, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου έθεσαν υπό παρακολούθηση τον 48χρονο και σε μια συντονισμένη επιχείρηση σήμερα το πρωί σε παραλία του Δήμου τον ακινητοποίησαν την ώρα που σήκωνε από κρύπτη μια πλαστική αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε την ναρκωτική ουσία. Επάνω του βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ο δράστης είναι γνώριμος στις αρχές, έχει συλληφθεί και καταδικαστεί πολλές φορές στο παρελθόν για σωρία υποθέσεων.